ταυτίζεις το κοριτσάκι σου. 19 Σεπτέμβρη, στον Άγιο Νικόλαο στην Τραπετσόνα, θα κάνω μια παραμυθένια βάφτιση. Έχει πάπιες, θα φέρω σαξόφωνο, θα φέρω μασκότ. Μεγαλώνεις το παιδάκι σου μόνη σου. Έχεις μιλήσει και ίδια για το χωρισμό σου. Ναι, ανοιχτά έχω μιλήσει, έχω χωρίσει. 15 μέρες μετά τον ερχομό της κόρης μου χώρισα. Έχω άψογες σχέσεις όμως με τον μπαμπά της μικρής. Τι πήγε λάθος στις σχέσεις σας? Δεν ταιριάξαμε, μωρέ. Εντάξει, δεν τον ήξερα και πολύ. Με ρωτάνε όταν βάζω ερωτήσεις στο Instagram και απαντάω. Δηλαδή μου λένε κάτι κουλά. Ο μπαμπάς θα έρθει στη βάφτιση. Λέω φυσικά και δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει ο μπαμπάς της κόρης μου. Ή ακόμα μου λένε πώς θα το βγάλεις από τη μαμά του πρώην συντρόφου μου και τη μαμά μου. Πώς θα τη βγάλετε? Θα πάρει το όνομα της μαμάς μου, Καλλιόπη, και Αλίκη που είναι η μαμά του πρώην συντρόφου μου. Απλά θα τη φωνάζω Ποπάκι, γιατί τη φωνάζω Αστερόπη, δηλαδή το αστέρι μου και η Πόπη μου. Είσαι μία μαμά χωρίς τον σύντροφό της. Αυτό ήταν δύσκολο? Όχι. Αυτό το παιδί γεννήθηκε απλά για μένα, αυτό έχω να σου πω. Ναι. Και από εκεί που δεν ήθελα και παιδιά, πρόσεξε με να δεις τώρα, θέλω να κάνω και ένα αγοράκι. Έχει σχέση? Όχι, δεν είναι ότι έχω σχέση, αλλά άμα μου προκύψει, γιατί όχι. Είσαι ένα κορίτσι που όσο σε ξέρω και σε θυμάμαι, δουλεύεις. Ναι, δεν μπορώ να κάτσω, η αλήθεια είναι αυτή. Και η τηλεόραση είναι από την κοιλιά της μάνας μου, που λένε. Δηλαδή, από τα 14 μου εγώ είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο. Άσχετο αν είμαι αδικημένο, αυτό δεν θα το σχολιάσω. Νομίζω ότι η τηλεόραση πρέπει να μου δώσει ένα ρόλο, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξαν περιόδοι της ζωής μου, τουλάχιστον για ένα χρόνο, γιατί τότε χτίζανε φίρμες από reality, που μας καλούσαν τα μαγαζιά στην επαρχία, τις λεγόμενες αρπαχτές, να μην κρυβόμαστε από τον κόσμο, να κάτσουμε για ένα ποτό και να πάρουμε λεφτά. Εσύ λες τώρα για το The Wall, ε? Ναι, για εκείνη την εποχή μιλάω. Θυμάμαι, μας καλούσαν στην επαρχία και τους λέγαμε για να πιω ένα ποτό, ας πούμε, θέλω με τα σημερινά λεφτά ένα χιλιάρικο. Παιδιά, την άλλη μέρα ήταν στην τράπεζα με κατάθεση. Την ηλικία σου τη λες? Ναι, τη λέω. Είμαι 41 χρονών. Σε κάποιο παιχνίδι θα ήθελες να... Ναι, και θέλω να συμμετέχω ξανά σε παιχνίδι. Επειδή είμαι και αθλήτρια, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πάω και σε ένα έτσι μάχημο παιχνίδι. Survivor. Ναι, άνετα.